Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το θέμα του λεωφορείου. Γιατί έχουμε άλλο ένα περιστατικό. Τι έκαναν πάλι? Ναι. Είναι άλλη μία καταγγελία που έγινε στην αστυνομία από τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Πάφου. Μαθητές ξύλωσαν ταπετσαρίες καθισμάτων και κουρτίνες του ενός λεωφορείου που τους μετέφερε. Και το περιστατικό αυτό καταγγέλθηκε από τον οδηγό του οχήματος και από στελέχη του οργανισμού στην αστυνομία με στόχο να εντοπιστούν οι δράστες. Δεν είναι δυστυχώς το πρώτο, ούτε ελπίζουμε να είναι το τελευταίο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Φοβόμαστε ότι δεν θα είναι ούτε το τελευταίο. Είχαμε και πριν από περίπου ένα μήνα ανάλογο περιστατικό, όπου είχαν σπάσει την γυάλινη πόρτα του λεωφορείου, είχαν βρήσει χυδαία τον οδηγό του οχήματος, διότι τους έκανε παρατήρηση γιατί κάπνιζαν μέσα στο λεωφορείο. Δυστυχώς είχαμε χθες αυτή την καταγγελία στην αστυνομία, η οποία έχει επιληφθεί με στόχο να εντοπιστούν οι δράστες. Έτσι είναι. Με το που διαπιστώσει ο οδηγός του λεωφορείου ότι κάτι συμβαίνει, δικαιούται και έχει δικαίωμα, σβήνει τη μηχανή, κατεβαίνει από το λεωφορείο, καλεί αμέσως την αστυνομία. Αυτή είναι η... Ναι. Δυστυχώς, Κατερίνα, υπάρχουν ανάμεσα στους μαθητές που μεταφέρουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, ξεσπούν στα λεωφορεία και την πληρώνουν και οι υπόλοιποι, γιατί συνήθως αυτό σημαίνει ότι το λεωφορείο την επόμενη μέρα δεν θα είναι διαθέσιμο για να μεταφέρει τους μαθητές, μέχρι να βρεθούν και πάλι οι δράστες αυτών των βανδαλισμών στα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές. Ναι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο να εντοπιστούν ποιοι είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί μάρτυρες. Αλλά, το θέμα είναι να μιλούν οι παρατηρητές. Αλλά πολλές φορές οι μαθητές αποφεύγουν να συνεργαστούν και να δώσουν στοιχεία, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε, δεν θέλουν να τους αποκαλούν ρουφιάνους στο σχολείο. Και μπορεί να έχουν και πρόβλημα μετά, αν μιλήσουν. Ναι, ακριβώς. Είχαμε τέτοιες συμπεριφορές και στον προηγούμενο βανδαλισμό λεωφορείου, όπου οι μαθητές απέφευγαν να δώσουν στοιχεία στην αστυνομία. Τελικά βρέθηκε η λύση. Μάλιστα. Ενδεχομένως να είναι λύση και αυτό που συζητάμε για να ανοίξουν κάμερες μέσα στα λεωφορεία με το σωστό τον τρόπο, έτσι ώστε να εντοπίζουν. Είναι τραγικό όμως. Ή συνοδοί, κάποιος άλλος. Κάμερες, ναι. για να μην προβαίνουν οι μαθητές σε τέτοιες συμπεριφορές. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε, γιατί αύριο αυτοί οι μαθητές είναι αυτοί που θα κάνουν και άλλα και διάφορα, δεν